centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα, πραγματικά. Ξεκινάω από αυτό που έγραψε ο ίδιος ο κύριος Μπαλταγιάννης από την Παθολογική Κλινική. Από το πρωί στο Facebook, η Παθολογική Κλινική δεν υφίσταται στο νοσοκομείο μας πια. COVID από σήμερα, λέει ο κύριος Μπαλταγιάννης. Πολύ πιθανά είναι να είναι αυτό. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Έχουν φρακάρει το. Ναι, γιατί είχαμε 25 κρούσματα, 16, 5, κάπου πρέπει να πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, το πιο πιθανό είναι ότι έχει γεμίσει το Μαμάτσιο και το Μποδοσάκιο. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα τα κρούσματα, οπότε αναγκαστικά γίνεται αυτό που γράφει ο Στέφανος. Μάλιστα. Οπότε εμείς το δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτό δεν ισχύει, για να το γράφει και ο Μπαρτλαγιάννης. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι ισχύει και παραισχύει. Τώρα, έχουν περάσει κάποιες μέρες από την προηγούμενη Τετάρτη, κύριε Παπαδόπουλο, επειδή ήταν εδώ ο κύριος Χαρδαλιάς, ο οποίος πήγε και Γιάννενα, πήγε και Θεσσαλονίκη, πήγε και Σέρες, αλλά τους μόνους που έκλεισε είναι η Καστοριά. Πιστεύετε, και η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων βέβαια, όπως έχει διευκρινίσει, πιστεύετε, έτσι όπως βλέπετε και τα στοιχεία στους άλλους νομούς, ότι καλώς κλείστηκε η Καστοριά και καλώς δεν κλείστηκαν οι άλλοι νομοί? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορούν να κλείνουν κάποιοι νομοί, ναι, ανάλογα με τα κρούσματα που έχουν ανά 100 κατοίκους. Μάλιστα. Ανά 100.000. Ναι, ανά 100.000 κατοίκους. Και εδώ είμαστε πρώτοι. Ήμασταν οριακά, θεωρώ, την Τετάρτη που είχε έρθει ο κύριος Χαρδαλιάς. Ναι. Υπήρχε μία πρόβλεψη και πάρθηκε η απόφαση. Ναι. Θεωρώ όμως ότι το τι θα κλείσει και τι θα μείνει ανοιχτό, ναι, θα πρέπει να έχει σχέση με το υλικό φορτίο που έχει κάθε τομέα εργασίας. Δηλαδή, εδώ είδαμε το οξύμορο, κλείσαν τα εμπορικά και μετά άνοιξαν. Ναι. Με παρέμβαση πρωθυπουργού. Ναι, πιθανότατα το υλικό φορτίο δεν ήταν τέτοιο στη συγκεκριμένη ομάδα. Που επιτράπηκε και στην Καστοριά και στην Κοζάνη να ανοίξουν. Ναι. Οπότε μετά αφήσαν ανοιχτά τα ξενοδοχεία. Κόσμος δεν μπορούσε να έρθει. Χωρίς να μπορεί να έρθει κανείς. Αλλά και να μπορούσε να έρθει, ήταν κλεισμένη η εστίαση. Δηλαδή, παράξενα πράγματα. Έτσι. Πράγματα που δεν πατάνε. Που δεν συνδυάζονται και δεν πατάνε μεταξύ τους. Ακριβώς. Κύριε Παπαδόπουλε, γιατί έτσι το λέτε, το φέρνετε γύρω-γύρω. Με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε δηλαδή ότι κακώς μας έκλεισαν? Σε εκείνη τη φάση ήμασταν οριακά. Να το παραλάβω, κύριε Παπαδόπουλε. Πιστεύετε ότι κακώς μας έκλεισαν? Σε πρώτη φάση θεωρώ ότι έγινε βιαστικά. Εάν αυτό γινότανε στο Σαββάτο, θα έλεγα έγινε σωστά. Μάλιστα. Σε εκείνη τη φάση όμως δεν ήμασταν, λέτε, για κλείσιμο. Στο όριο ήμασταν. Και του ναι και του όχι θα μπορούσε να είναι όχι. Θεωρώ ότι ήμασταν πολύ κοντά με τα Γιάννενα σε εκείνη τη φάση. Ή με τις Σέρες τώρα, ή με την Θεσσαλονίκη και ακόμα και την Αθήνα που έχει τρομακτική αύξηση. Εντάξει, στην Αθήνα ανά 100.000 κατοίκους τα κρούσματα δεν είναι. Ναι, επειδή συγκεντρώνεται η αναλογία. Ακριβώς, είναι αναλογία και. Αλλά το βασικό από όλα είναι, για να μην περνάμε από το ένα στάδιο στο άλλο, είναι να τηρούμε αυστηρά τα μέτρα. Πετύχουμε τίποτα αν δεν τα τηρούμε. Ωραία, αλλά παρατηρούμε ότι την προηγούμενη Τετάρτη ήταν κάποιοι παράγοντες από τον νοσοκομείο, ήταν ο διοικητής, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Γούλιος. Δεν ήσασταν εσείς σαν πρόεδρος τουλάχιστον, έτσι? Το ίδιο έγινε και στην Κοζάνη. Δεν καλείται ο πρόεδρος, δηλαδή. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου δεν καλείται. Μόνο στην Κοζάνη, δεν ξέρω σε άλλες περιοχές τι έγινε. Ναι. Και στην Κοζάνη δεν κλήθηκε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και εδώ δεν κλήθηκε. Τώρα δεν ξέρω ότι γιατί, όταν θα υπάρχει πρόβλημα όμως... Δεν χρειάζεστε, ας πούμε, εσείς σε μια τέτοια σύσκεψη. Βεβαίως, ναι, γιατί στην διαδικασία αντιμετώπισης του προβλήματος, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μετέχουν όλοι οι γιατροί. Άρα πρέπει να τους εκπροσωπεί ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, πάμε να δούμε από εδώ και πέρα. Τα ερωτήματα, κύριε Παπαδόπουλε, είναι αρκετά για το εάν θα μείνουμε σε αυτή την κατηγορία 4 ή αν θα
φύγουμε να πάμε ξανά στο 3. Υπάρχει, πιστεύετε, η αισιοδοξία από τον κόσμο ότι μπορούμε 5 Νοεμβρίου να είμαστε και πάλι στην κατηγορία 3, ή πιστεύετε ότι περισσότερος κόσμος λέει ότι και να κάνουμε άλλες 14 μέρες δεν τις γλιτώνουμε? Μία προσαρμογή στα μέτρα θα βοηθήσει υπερβολικά πολύ. Ναι. Θεωρώ ότι αν προσαρμοστούμε, και αυτό θα φανεί την επόμενη εβδομάδα, μετά την Τετάρτη-Πέμπτη, ναι, πλέον που έχουμε εφαρμογή των νέων μέτρων, εάν αυτά έχουν αποτέλεσμα. Μάλιστα. Για να έχουν όμως αποτέλεσμα τα μέτρα, θα πρέπει να τα τηρούμε. Εδώ λοιπόν, επειδή γυρνάτε και έξω και κυκλοφορείτε, από την ώρα που μπήκαμε επίπεδο 4, σαν παρατηρητής, κύριε Παπαδόπουλε, βλέπετε το κόσμος στο σύνολο έχει μάσκα μέσα έξω πια? Βλέπετε στα σχολεία μέσα έξω και στο διάλειμμα να τηρείτε αυτό? Η πλειοψηφία το τηρεί. Ελάχιστες εξαιρέσεις είδα έξω να κυκλοφορούν χωρίς μάσκα, και θεωρώ πιθανά θα ήταν για μικρή απόσταση, ναι, να επισκεφτούν κάποιο συγγενικό τους άτομο ή να, ναι, κάνουν κάτι άλλο. Ναι. Η τήρηση είναι καλή, ναι, και θεωρώ ότι θα έχουμε αποτέλεσμα. Τώρα, πήγαμε μέχρι και 25 κάποια στιγμή μες στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, πήγαμε και 16, 5 χθες, και έχουν διασκορπιστεί και σε όλο το νομό Καστοριάς, ενώ το Νεστόριο αρχικά ήταν έξω από αυτή την ιστορία, πήγαμε και Νεστόριο. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η πορεία, βέβαια το 5 το χθεσινό μη σας γελάει, γιατί είναι αποδείγματα κυρίως του Σαββάτου, που θα λέγαμε ότι λίγο οι υπηρεσίες ίσως να υπολειτουργούν, πάντα Σαββατοκύριακο λίγο είναι λίγο πιο πλασματικά. Το έχουμε δει και πανελλαδικά αυτό πολλές φορές. Το έχουμε δει και πανελλαδικά αυτό. Από εδώ και πέρα να δούμε. Αλλά αυτά τα 25, τα 16 και τα λοιπά είναι ανησυχητικά? Αν διατηρηθούν εκεί, πιστεύετε ότι παρά τα μέτρα μένουμε ψηλά? Βεβαίως μένουμε ψηλά, γιατί η αναλογία των κρουσμάτων με τον πληθυσμό είναι σημαντική. Και έχουν πει ότι πρέπει να πέσουμε σε αυτή τη βαθμολογία, το 150. Όταν μπήκαμε, λέει, ήμασταν στο 220 κάτι. Το 150 που βγαίνει από 17 επιδημιολογικούς δείκτες αυτή η βαθμολογία, είναι εύκολο να το ρίξουμε? Δεν ξέρω αν έχετε και γνώση ακριβώς και των 17 επιδημιολογικών στοιχείων, τα οποία λαμβάνουν και δίνουν μια βαθμολογία για να φτάσουμε στο σύνολο 150, που είναι το όριο, το ταβάνι, για να μπει κάποιος στην κατηγορία 4. Είναι εύκολο, πιστεύετε? Είναι εύκολο, αρκεί να μην έχουμε κρούσματα στα σχολεία που λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε σχολεία. Κακώς λειτουργούν τα σχολεία, κύριε Παπαδόπουλε. Και φροντιστήρια που λειτουργούν. Αν τηρούνται τα μέτρα, δεν έχουμε επικινδυνότητα. Εάν δεν τηρούνται, θα έχουμε επικινδυνότητα. Μάλιστα. Δουλεύουν τα σχολεία και τα φροντιστήρια αυτή τη στιγμή. Ναι, και τα δουλεύουν πραγματικά. Όπως δουλεύουν και διάφορα κέντρα. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με σχολείο, η μάθηση δουλεύει αυτή τη στιγμή, ναι. Θεωρώ ότι καλώς τα παιδιά βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Ναι. Αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση τήρηση των μέτρων. Τήρηση των μέτρων. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, θα δούμε πραγματικά πώς θα εξελιχθεί και πώς εξελίσσονται και τα κρούσματα. Γιατί το λέμε αυτό? Θυμίζουμε σε όλους ότι τον Μάρτιο-Απρίλιο η Καστοριά έδωσε 85 κρούσματα, μεταξύ των οποίων 15 θανατηφόρα και μάλιστα νέων ανθρώπων, και 40 και 45 και 50 ετών, δυστυχώς. Τώρα έχουμε περάσει προπολού τα 200, αλλά θέλω να μου πείτε πώς είναι τα περιστατικά. Γιατί συνηθίζουμε τις τελευταίες μέρες να αναφερόμαστε μόνο στα περιστατικά. Υπάρχουν και κάποιοι διασωληνωμένοι από την Καστοριά, όπως μαθαίνουμε στην παρούσα κατάσταση. Δεν είναι όμως πάρα πολύ, δεν είναι δηλαδή αυτό που είχαμε τον Μάρτιο-Απρίλιο. Στην ποιότητα εντός εισαγωγικών των κρουσμάτων, κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να πούμε στον κόσμο? Αυτό που παρατηρούμε στο δεύτερο κύμα είναι ότι τα συμπτώματα είναι πιο ήπια. Έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, αλλά είναι με πιο ήπια συμπτώματα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες βοηθάνε, ναι, ή ότι ο ιός έχει εξασθενήσει. Έχουμε έναν ή δύο θανάτους, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το δεύτερο κύμα, από γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος, μεγάλης, μάλιστα, μεγαλύτερης ίσως ηλικίας, αλλά και με κάποια νοσήματα. Αλλά πέραν αυτού, δεν μαθαίνουμε πολλά για το πού είναι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα. Δηλαδή, είπε ο κύριος Καρδαλιάς, έχει Καστοριά 115-120 ενεργά αυτή τη στιγμή περιστατικά.
Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, για να καταλάβουμε. Είναι, να έχουμε μια ανάλυση, κύριε Παπαδόπουλο. 100 είναι σπίτι τους. Οι 20 είναι στην κλινική, ο ένας είναι διασωλωμένος. Γιατί δεν τα έχουμε αυτά τα στοιχεία? Γιατί υπάρχουν θεωρητικά τα προσωπικά δεδομένα. Ναι, αλλά δεν θα λέμε ονόματα εμείς. Και δεύτερον, δεν θέλουν να πανικοβάλουν πιθανότατα τον κόσμο. Ναι, αλλά εμείς τα προσωπικά δεδομένα είναι όταν πούμε ότι ο Παπαδόπουλος είναι στην διασωλωμένος. Ναι. Εδώ δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε να ξέρουμε από τα 120 ενεργά κρούσματα του νομού Καστοριάς πόσα είναι στο σπίτι τους και την περνάνε εκεί, πόσα είναι στο νοσοκομείο που έχει μεταβληθεί παθολογική σε COVID και πόσοι είναι διασωλωμένοι στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να το μάθουμε αυτό? Πιθανότατα αυτή είναι η οδηγία από τον ΙΟΔΗ, να μην από το λένε. Υπουργείο, να μην λένε μάλιστα, διάφορα πράγματα. Κατάλαβα. Στο πρώτο κύμα που την ενημέρωση την είχαμε εμείς, τα λέγαμε αυτά. Τα λέγαμε αυτά. Λέγαμε ότι τόσοι νοσηλεύονται, τόσοι είναι διασωλωμένοι. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Τα λέγαμε και τα λέγαμε και μαζί. Πάντα είχατε άμεση πληροφόρηση, για να θυμίσουμε. Από τους πρώτους ανθρώπους που παίρναμε εμείς ήταν ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, γιατί είχε άμεση ενημέρωση που βρίσκονται τα περιστατικά. Σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Και πιθανότατα γι' αυτό δεν κλήθηκαν οι πρόεδροι του Ιατρικού Συλλόγου πλέον. Τι να πω. Μερικά πράγματα είναι όντως παράξενα. Τι να πω, δεν ξέρω. Και σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα, για να μην πούμε μετά οι αποστάσεις κτλ., θα μπορούσαν να χωρέσουν και άλλοι εκεί μέσα. Είναι τεράστια η αίθουσα της Νομαρχίας. Δεν νομίζω να υπήρχε πρόβλημα. Όχι, δεν υπήρχε πρόβλημα. Ούτε εδώ, ούτε στην Κουλιά. Άρα, για κάποιο λόγο δεν έχετε κληθεί κι εσείς. Ωραία. Κύριε Παπαδόπουλε, μένουμε σε αυτά. Θα το παρακολουθήσουμε μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη, να δούμε, γιατί ουσιαστικά μέχρι Τετάρτη συμπληρώνεται, και γιατί τη λέμε την Τετάρτη που είναι και εθνική βέβαια γιορτή, αλλά συμπληρώνεται η εβδομάδα και κάθε Τετάρτη συνεδριάζουν αυτές οι επιτροπές. Παίρνουν λοιπόν όλα τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας για την Καστοριά, για να δούμε είμαστε καλύτερα, πάμε καλύτερα ή πάμε χειρότερα και κατά διαόλου. Και μετά την Τετάρτη θα φανεί το πόσο έχουν αποδώσει τα μέτρα. Και πόσο υπάρχει πιθανότητα να βγούμε από το επίπεδο 4 ή να παραμείνουμε εκεί για άλλες 14 μέρες. Αν μετά την Τετάρτη δούμε μια σταδιακή μείωση των κρουσμάτων, έτσι, είναι πολύ πιθανό. Πολύ αισιόδοξο. Ναι, να μείνουμε σε αυτές τις δύο εβδομάδες. Αν δούμε όμως. Αν συνεχίσει η αύξηση, τότε μπαίνει το παιχνίδι και άλλων δύο εβδομάδων. Άλλων δύο εβδομάδων. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.